Το Παπα-Νικολάου εκπέμπει σως αυτή τη στιγμή. Όλο το προηγούμενο διάστημα η Ένωση Γιατρών και οι συνάδελφοί μας προειδοποιούσαμε για αυτή τη συνθήκη. Η υπερεργασία η οποία αναγκάζονται να δουλεύουν 7 αυτή τη στιγμή μόνιμοι αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου για να καλύψουν τις θέσεις 27, που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι 27, έχουν φτάσει στο όριό τους. Είναι με συνεχόμενες εφημερίες 10 και 12 την ώρα που θα έπρεπε να κάνουν 5. Και ακριβώς αυτή η εντατικοποίηση στην οποία έχουν περιέλθει είναι: δουλεύουν με αυταπάρνηση για να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν μέσα στο νοσοκομείο και τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν τόσο για τα τακτικά, για τα έκτακτα χειρουργεία, αλλά και για τις λοιπές ανάγκες του νοσοκομείου. Όμως έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Είναι επικίνδυνες οι συνθήκες αυτές που βιώνουμε, κυρίως για τους ασθενείς αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους τώρα οι διοικήσεις και το Υπουργείο. Δεν μπορεί να μας προκρίνουν σαν λύση είτε να κάνουμε το φιλότιμο ανάγκη και να δουλεύουμε ατέλειωτες ώρες, ούτε να μας προκρίνουν σαν λύση ότι θα έρθουν με μπλοκάκι ιδιώτες να λύσουν το πρόβλημα, δηλαδή να μπαλώσουν τις τρύπες για τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Έχετε μια εικόνα τι υποστηρίζονται οι ασθενείς σε όλη αυτή την κατάσταση? Αυτή τη στιγμή, για να διανοηθείτε το νούμερο, όταν υπάρχουν 7 για 27 θέσεις, αυτή τη στιγμή δουλεύουν 3 με 4 αίθουσες χειρουργικές κάθε μέρα, την ώρα που το νοσοκομείο μας έχει και μπορεί να καλύψει 11. Καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε στο 40% των δυνατοτήτων, μπορεί να λέω και πολλά, για τη χειρουργία. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αναμονές που φτάνουν, ανάλογα και το περιστατικό, σε από ένα μήνα για τα πολύ έκτακτα, τα οποία είναι, θα πρέπει να χειρουργούνται άμεσα, μέχρι και 1 και 2 χρόνια για τα λιγότερα έκτακτα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πηγαίνουν πολύ στον ιδιωτικό τομέα ή σε άλλα κέντρα, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Πρέπει, οι λύσεις υπάρχουν, είναι γνωστές, τις έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές, έχουν ευθύνη αυτοί που δεν τις πράττουν, που είναι οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις για να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Δεν μπορούν, αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι η προκήρυξη που υπάρχει για τους αναισθησιολόγους εδώ του νοσοκομείου του Απριλίου του 2023 προέβλεπε 4 θέσεις για τις 20 κενές. Ποιος συνάδελφος θα έρθει να βάλει τα χαρτιά του γνωρίζοντας ότι θα δουλεύει τουλάχιστον για 3 ανθρώπους? Κανένας. Οι 2 από αυτές τις θέσεις μείνανε κενές. Οι μόνοι που προβλέπεται να έρθουν είναι ένας συντονιστής διευθυντής και ένας διευθυντής, που δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα ακριβώς γιατί δεν μπορεί να καλύψουν όλα αυτά τα κενά. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις υπάρχουν, πρέπει να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς να έρθουν, που είναι το μισθολογικό, που είναι το εκπαιδευτικό, που είναι κυρίως η ασφάλεια στην εργασία μας, η μείωση της εντατικοποίησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία.